Ο Άι Βασίλης σήμερα πραγματοποίησε και μια περιήγηση στην παλιά πόλη του Ρεθύμνου. Βλέπουμε χαρακτηριστικές φωτογραφίες με παιδάκια, με το τρενάκι, προπαραμονή, κάπως έτσι, της πρωτοχρονιάς. Βλέπουμε αυτό το κλίμα το ξεχωριστό, το οποίο χαρακτηρίζει το Ρέθυμνο πάντα πριν τα Χριστούγεννα και πριν την πρωτοχρονιά. Θέλω να πάμε στην κυρία Άννα Τζανιδάκη, την πρόεδρο της περιηγητικής λέσχης Ρεθύμνου, για να μας πει περισσότερα και για να μας βάλει και στο κλίμα. Τι κάνετε, πώς είστε? Γεια σας, χρόνια πολλά και από εμάς. Καλή χρονιά να έχουμε. Καλή χρονιά να έχουμε. Είμαστε πολύ καλά, πολύ χαρούμενοι. Αυτό που ζήσαμε σήμερα ήταν πάρα πολύ γιορταστικό και ιδιαίτερο. Και λυτρωτικό μετά. Και λυτρωτικό θα έλεγα μετά από τα 2 χρόνια του κορονοϊού που δεν μας επέτρεψε να κάνουμε κάτι. Και ο κόσμος το αγκάλιασε πάρα πολύ, δηλαδή ήταν πάρα πολύ μεγάλη η προσέλευση. Ο Άγιος Βασίλης με το άρμα του, πάνω σε ένα άρμα ψηλά, έκανε βόλτα στην παλιά πόλη του Ρεθύμνου, σε 4 βασικούς κεντρικούς δρόμους της παλιάς πόλης και πέταγε δώρα σε όλα τα, σε μικρούς και μεγάλους που ήταν εκεί. Να πω ότι αυτό το δρόμενο γίνεται στο Ρέθυμνο από την περιηγητική λέσχη από το 1973. Και χρονιά μάλιστα που νομίζω ότι το Ρέθυμνο ήταν το μοναδικό στην Ελλάδα που παρουσίασε μια τέτοια εκδήλωση. Και εμείς ως συνεχιστές, συνεχίστηκε όλα αυτά τα χρόνια. Συνεχίσαμε και φέτος προσπαθήσαμε και πέρσι τα είχαμε όλα έτοιμα, αλλά λόγω κορονοϊού δεν τα καταφέραμε να βγει. Οπότε φέτος ήταν πάρα πολύ μεγάλη η χαρά μας, πολλαπλάσια από άλλες φορές, που μπορέσαμε να γιορτάσουμε μαζί με όλο τον κόσμο και να δώσουμε χαρά σε όλους. Και αυτό είναι και το μήνυμα το οποίο η αλήθεια στέλνουν οι εθελοντές σε όλη την Κρήτη, ότι πρέπει αυτές τις μέρες να στείλουμε ένα μήνυμα αλληλεγγύης και ένα μήνυμα συμπαράστασης σε ανθρώπους που έχουν ανάγκη από τη μία, αλλά να χαρίσουμε και το χαμόγελο στα μικρά παιδιά. Και σε μία περίοδο, ξέρετε, που η ψυχολογία της νέας γενιάς, αν συνυπολογίσουμε και τα 2 χρόνια της πανδημίας, έχει επηρεαστεί. Βεβαίως, βεβαίως. Και ήταν τόσο χαρούμενα τα παιδιά σήμερα. Είναι τόσα τα μηνύματα που παίρνουμε. Μας έφεραν και γράμματα για τον Άγιο Βασίλη, ζωγραφιές, μηνύματα που του τα έδωσαν ενώ περνούσαμε με το άρμα. Αλλά ήταν και οι μεγάλοι χαρούμενοι. Δεν ήταν μόνο τα παιδιά. Δηλαδή υπήρχε μια γενικότερη χαρά. Έγιναν και οι μεγάλοι παιδιά μέσα από αυτή τη διαδρομή. Λοιπόν, είμαι σίγουρος ότι παρόμοιες πρωτοβουλίες θα έχουμε και το επόμενο διάστημα. Ξέρετε, στο Ρέθυμνο έχουμε και το καρναβάλι, αυτές τις καρναβαλικές εκδηλώσεις που επιστρέφουν σε ένα βαθμό μετά από 2 χρόνια απουσίας. Ναι, και φαίνεται ότι ο κόσμος... 3 χρόνια το καρναβάλι, ναι. Ετοιμαζόμαστε και γι' αυτό. Μάλιστα. Και θα γίνουν πολλά πράγματα γιατί ο κόσμος το χρειάζεται. Εδώ είμαστε να πούμε περισσότερα, λοιπόν, κυρία Τζανιδάκη. Βεβαίως. Σας ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ πολύ, να είστε σας ευχαριστούμε θερμά.